Ο σκοπός της ενανθρώπισης του Χριστού είναι η θέωση του ανθρώπου. Αυτό το οποίο λέει και ο Μέγας Αθανάσιος, ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Το θήτα μικρό, και εννοεί να γίνει ο άνθρωπος Υιός του Θεού και να μπει στον Παράδεισο από όπου τον έβγαλε ο διάβολος με την παρακοή των πρωτοπλάστων. Εμείς λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θέλουμε την μαγεία ή τη χαρά των Χριστουγέννων. Αυτήν την περίοδο ακούμε στις τηλεοράσεις για την μαγεία των Χριστουγέννων, στο ίντερνετ, οι διαφημίσεις, όλες αυτές οι αντίστροφες μετρήσεις για τα Χριστούγεννα, όλος αυτός ο στολισμός, τα φωτά και όλα αυτά, ενώ η ψυχή μας είναι σκοτεινή και δεν λάμπει από αρετές, φροντίζουμε να στολίζουμε τα σπίτια μας, να είναι φωτεινά τα σπίτια μας, αλλά το εσωτερικό μας, την ψυχή μας, την αφήνουμε σκοτισμένη από τα πάθη και από τις αμαρτίες. Και δυστυχώς πολλά χρόνια, όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια, οι άνθρωποι εορτάζουν Χριστούγεννα χωρίς Χριστό. Τι είναι λοιπόν αυτή η μαγεία των Χριστουγέννων και τι είναι αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων? Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή η μαγεία είναι σαφώς κοσμική εωσφορική μαγεία και το πνεύμα αυτό που λένε στις τηλεοράσεις το πνεύμα είναι το πνεύμα πίθωνος, μόνο το πνεύμα το Άγιο δεν είναι. Γιατί ο κόσμος σήμερα δεν θέλει το Άγιο Πνεύμα. Ο κόσμος δεν θέλει το Θεό, δεν θέλει το φως, γιατί το φως έχει ευθύνες και ο σημερινός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο ηλιστής, ο άνθρωπος του βολέματος, ο άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει πνευματικό αγώνα και να θυσιάσει την καλοπέρασή του για την δόξα του Χριστού, αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει την ουσία της ζωής οπουδήποτε αλλού εκτός από το Θεό. Γι' αυτό και συντάσσεται με όλα τα άλλα πνεύματα, τα σκοτεινά πνεύματα, και δεν συντάσσεται με το Άγιο Πνεύμα. Φέτος λοιπόν καλούμαστε όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να εορτάσουμε Χριστούγεννα με Χριστό. Όταν αποδίδουμε στα Χριστούγεννα το πραγματικό τους νόημα, τότε επιτυγχάνεται και ο μέγας σκοπός της ενανθρωπίσεως του Θεού. Έχει αρχίσει η περίοδος των Χριστουγέννων, την οποία όλοι με λαχτάρα την περιμέναμε. Άραγε όμως, πώς θέλουμε να εορτάσουμε, κοσμικά ή ορθόδοξα αγιοπνευματικά? Εξαρτάται από το τι τελικά ζητάμε οι ίδιοι. Ζητάμε την μαγεία για την οποία τόσα πολλά κάνει η διεθνής των πονηρών ή την χαρά των Χριστουγέννων, την ορθόδοξη χαρά όπως θέλει η Εκκλησία μας. Αλλά ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους. Ασφαλώς τα Χριστούγεννα έχουν νόημα βαθύτατα πνευματικό, άγιο και σωτήριο, διότι δεν γιορτάζουμε ένα οποιοδήποτε γεγονός, ούτε εθνικό, ούτε πολιτικό, ούτε οτιδήποτε άλλο, αλλά εορτάζουμε την ίδια την εμφάνιση με σάρκα και οστά του Θεού στην γη ανάμεσά μας. Μας τίμησε ιδιαίτερα ο Χριστός με την επίσκεψή του αυτή, υπέροχα, ανυπέρβλητα, μοναδικά, καθώς ένωσε την δική μας ανθρώπινη φύση με την δική του την θεϊκή. Έτσι λοιπόν έχουμε την εμφάνιση του Θεανθρώπου Χριστού στην ιστορία, την ένωση του κτιστού πλάσματος με τον ίδιο τον άκτιστο πλάστη και Θεό. Σκοπός δε αυτής της θείας παρέμβασης είναι η θέωση του ανθρώπου. Οπότε με τα Χριστούγεννα δεν κάνουμε τίποτα άλλο τελικά από το να ζούμε την αναδημιουργία μας, την ανάπλασή μας από το κατάντημα στο οποίο μας οδήγησε η αμαρτία, ώστε να επανέλθουμε πάλι στην προτέρα μας κατάσταση. Να γιατί το μήνυμα των Χριστουγέννων είναι το πλέον χαρμόσυνο και τόσο ελπιδοφόρο άγγελμα της ιστορίας και δεν είναι άλλο από αυτό του Αγγέλου κατά την γέννηση του Χριστού προς τους ποιμένες. «Ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ήτης έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ως εστί Χριστός Κύριος, εν πόλη Δαβίδ». Κατά Λουκάν 2,11. Δηλαδή, είπε ο άγγελος, «Σας αναγγέλω χαρά μεγάλη,
η οποία θα είναι για όλο τον λαό, ότι γεννήθηκε σήμερα για σας στην πόλη του Δαβίδ ο Σωτήρας, ο οποίος είναι ο Χριστός, ο Κύριος. Συνεπώς, όταν αποδίδουμε στα Χριστούγεννα το πραγματικό τους νόημα και όταν τα εορτάζουμε όπως πρέπει, δηλαδή άγιο πνευματικά, τότε επιτυγχάνεται και ο μέγας σκοπός της ενανθρωπίσεως του Θεού, δηλαδή η ένωσή μας με Αυτόν, η θέωσή μας, και καταργείται το έργο του διαβόλου, ακυρώνοντας τα σκοτεινά σχέδιά του, απομονώνεται και χάνεται από τη ζωή μας. Είναι επόμενο λοιπόν, όπως ο διάβολος πολέμησε την γέννηση του Χριστού ως γεγονότος, από το να μην βρίσκεται μία πανάρετη γυναίκα για να αξιωθεί να γίνει μητέρα του, πράγμα που έγινε τελικά με την Παναγία, ως και τους διωγμούς με τη σφαγή των νηπίων από τον Ηρώδη, έτσι μέχρι και σήμερα ο Σατανάς πολεμά την γέννηση του Χριστού αδιάκοπα, ακόμη και σαν εορτή. Πάρα πολλά έγιναν στο πέρασμα των αιώνων, που δεν είναι δυνατόν να τα εξιστορήσουμε. Μόνο δύο λόγια και κάποια άλλα παραδείγματα θα αναφέρουμε. Άλλοι έγραψαν μυθολογίες για τα Χριστούγεννα, άλλοι τα παρερμήνευσαν διότι δεν θέλησαν να τα βιώσουν και άλλοι προσπάθησαν με κρατικές διαταγές μία τακτική που ονομάστηκε ιεροδισμός. Πολλά έκαναν επ' αυτού ιερέσεις, όπως η φοβερότερη όλων, ο δοκιτισμός, ο μονοφυσιτισμός κλπ. Αυτοί οι διάφοροι τάχα φιλόσοφοι, οι άθεοι και οι εχθροί της πίστεως, όπως ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, οι οποίοι πίστευαν ότι ο Χριστός έχει μόνο μία φύση, δεν είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και οι περισσότεροι εξ αυτών, με επιστέγασμα τον Άριο, πίστευαν ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός του Θεού, αλλά ότι είναι το τελειότερο κτίσμα του Θεού, το τελειότερο δημιούργημα και ότι δεν είναι Θεός ομοούσιος με τον Πατέρα, Θεό και με το Πανάγιο Πνεύμα που είναι επίσης Θεός το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Η χειρότερη πολεμική εκ μέρους του διαβόλου είναι η εκοσμίκευση των Χριστουγέννων. Πρόκειται για έναν εορτασμό όχι πνευματικό όπως τον αναφέραμε αλλά κοσμικό, εντελώς κοσμικό όσο γίνεται. Έναν τρόπο που μεταβάλλει το μέγα υπερκόσμιο γεγονός σε εγκόσμιο και καθαρά υλιστικό. Ούτε λόγος να γίνεται για πνευματική προετοιμασία, δηλαδή νηστεία, μετάνοια, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, προσευχή, θεία λειτουργία, αλλά και έμπρακτη αγάπη, συγχωρητικότητα, καλοσύνη, ελεημοσύνη και στοργή στο συνάνθρωπο, για σκέψεις και αποφάσεις πνευματικές, ούτε λόγος για αυτά. Λόγος γίνεται μονάχα για τα ρεβεγιόν, τα στολίδια, τα φαγητά, τα γλέντια, τους χορούς, τα ξενύχτια, τα ταξίδια και μάλιστα τα εξωτικά, τα δώρα, τις χαρτοπεξίες, τα πάσης μορφής, θεάματα και διασκεδάσεις, τις κάθε είδους απολαύσεις και ειδονές. Όλα τους τόσο κοσμικά και αντιπνευματικά. Όλα τους τάχα πτυχές μιας καλής υποτίθεται ζωής. Δεν είναι πράγματα της ουράνιας ζωής τα οποία ζητά από μας ο Χριστός. Καμία σχέση αυτά τα κοσμικά με τον θεοπρεπή εορτασμό των Χριστουγέννων όπως τον προσδιορίζει η Εκκλησία. Φτάσαμε να καταλαβαίνουμε ότι έρχονται Χριστούγεννα από τις στολισμένες βιτρίνες των εμπόρων, από τα φωτάκια που αναβοσβήνουν στο μπαλκόνι του γείτονα, από τα έλατα που πολλούνται στους δρόμους και από κάποιες προσκλήσεις σε γεύματα, τα λεγόμενα εορταστικά, δήθεν τα προγράμματα αυτά της τηλεόρασης και από τις εκδηλώσεις αυτού του μάταιου κόσμου. Οπότε μιλάμε για μία απολυτοποίηση της ύλης, για την άκρατη κοσμικότητα, για την απόρριψη κάθε πνευματικής πλευράς των πραγμάτων. Μιλάμε στην ουσία για Χριστούγεννα χωρίς Χριστό, για ένα πνεύμα, όπως λένε μαγικό πνεύμα, δηλαδή δαιμονικό πνεύμα. Τα υλικά αγαθά, με λογική και μέτρο και στο βαθμό που μας είναι απαραίτητα, δεν τα απορρίπτουμε.
όμως έπονται, δεν προηγούνται, ούτε και απολυτοποιούνται στη ζωή μας. Το παν στη ζωή μας δεν είναι τα υλικά αγαθά, αλλά ο Χριστός. Η απάντηση δόθηκε από τον ίδιο τον Χριστό στον Σατανά που τον πείραζε στην έρημο και η απάντηση έχει ως εξής: «Ου και πάρτο μόνο ζήσετε ο άνθρωπος», ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο από το ψωμί, αλλά από κάθε λόγο που εκπορεύεται από το στόμα του Θεού. Ο Χριστός χόρτασε εκεί στην έρημο 5.000 και σε άλλη περίπτωση 4.000, αφού γεύτηκαν πλήρως και επί μέρες γευόντουσαν τα πνευματικά αγαθά, αλλά και την ίδια του την παρουσία. Και αυτά τα υλικά αγαθά ήταν στο βαθμό και το είδος που έπρεπε, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μέσα σε αυτήν την λογική του Ευαγγελίου είναι δομημένα και τα δικά μας ελληνοορθόδοξα έθιμα. Η ζωή δεν μπορεί να καταναλώσει τα πάντα και η καταναλωτική κοινωνία δεν μπορεί ούτε θα μπορέσει να δώσει τα πάντα. Συνεπώς, τι απαιτείται? Το πράγμα δεν είναι καθόλου απλό, διότι σήμερα, κατά τρόπο απόλυτα οργανωμένο και με πολύ κομπασμό, επιχειρείται τόσο με την παγκοσμιοποίηση όσο και την κίνηση της νέας εποχής που την προωθεί παντού, επιχειρείται αυτή η προβολή ειδωλολατρικής ατμόσφαιρας στους εαυτούς μας, στα σπίτια μας και στις κοινωνίες μας και η καθιέρωση της αντίληψης πως ο Χριστός δεν είναι σωτήρας μας. Να λοιπόν γιατί αυτοί που πέφτοντας θύματα σε αυτήν την διαδικασία χάνουν τελείως το νόημα της εορτής, δεν τα εορτάζουν πραγματικά αλλά εντελώς κοσμικά, οπότε και στο τέλος δεν νιώθουν την χαρά των Χριστουγέννων αλλά μελαγχολία και θλίψη. Θα δούμε και φέτος στο διαδίκτυο να υπάρχουν τίτλοι στα άρθρα και στις εφημερίδες: «Η μελαγχολία των γιορτινών ημερών», «Πώς να αποφύγετε την μελαγχολία των Χριστουγέννων», «Πώς να αποφύγετε την μελαγχολία των εορτών», «Τα Χριστούγεννα της μελαγχολίας», «Εορταστική κατάθλιψη». Έτσι είναι, γιατί ο κόσμος δεν έχει Θεό μέσα του και επικεντρώνεται στα λαμπάκια, στα φωτάκια, τα ρεβεγιόν, τις διασκεδάσεις, τις βόλτες. Όλα αυτά τα κάνει πρωταρχικό σκοπό της περίοδου αυτής και αφήνει στην άκρη το Χριστό. Και λογικό είναι όταν παρέλθουν αυτά να έρθει η κατάθλιψη. Εμείς λοιπόν ας προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε για τα αγιοπνευματικά Χριστούγεννα. Μας είναι απαραίτητη η εφροσύνη τους, αυτό το προάγγελμα της ουράνιας βασιλείας, αυτή η απόδειξη ότι μέσα μας ο Χριστός γεννήθηκε. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Τις η προσενεγόμεν Χριστέ, ότι όφησε πηγής, ως άνθρωπος δι. Εκάστον γάρ των υποσουγενωμένων κτισμάτων, την ευχαριστίαν συ προσάγει οι άγγελοι των ύμνων, οι ουρανοί των αστέρα, οι μάγοι τα δώρα, οι ποιμένες το θαύμα, η γη το σπηλαιόν, η έρημος.
Hey.